προηγούμενη εβδομάδα μία αρχική και πρώτη συγκέντρωση. Εμείς το πρόβλημα το ζούμε και το έχουμε πάρα πολλά χρόνια στο Δήμο μας. Η Κάριστος έχει το μεγαλύτερο φορτίο, το μεγαλύτερο αιωλικό φορτίο. Η δυσαρέσκειά μας και η αγωνία μας είναι μεγάλη για τη νέα αυτή όμως σχεδιαζόμενη επέλαση των αιωλικών πάρκων μετά από την έγκριση της Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων. Θεωρούμε ότι η βασική προϋπόθεση για νέες αδειοδοτήσεις πρέπει να αποτελεί σύμφωνη γνώμη των τοπικών κοινωνιών. Δεν μπορεί να αγνοείται η φωνή της τοπικής κοινωνίας και η γνώμη μας να περιτεύει. Η Νότια Εύβοια ειδικά αποτελεί τη βαριά βιομηχανία της αιωλικής ενέργειας στην Ελλάδα. Τα ανταποδοτικά ωφέλη είναι ελάχιστα μπροστά στα τεράστια κέρδη. Οι μόνιμες θέσεις εργασίας είναι και αυτές λίγες. Οι κάτοικοι και οι επιχειρήσεις δεν έχουν καμιά απολύτως έκπτωση, ούτε καν στο ηλεκτρικό ρεύμα, που εμείς εδώ στην Κάριστο είμαστε η μπαταρία της Ελλάδας, στην κυριολεξία. Η προσφορά των εταιριών είναι, μπορώ να πω, ανύπαρκτη μπροστά στην επιβάρυνση που προκαλούν οι επενδύσεις τους σε όλους τους τομείς της τοπικής κοινωνίας. Και στον τουρισμό, και στην κτηνοτροφία, και στην αλληλεία, και στη μελισσοκομεία. Και έχουμε σύσσωμη τώρα, σε αυτή τη φάση, έχουμε κοιτοποιηθεί όλοι μας, λέγοντας ένα φτάνει πια, ένα δεν πάει άλλο. Η φτωχοποίηση είναι προδιαγεγραμμένη και είναι μπροστά μας. Έχει σημάνει για μας η ώρα μηδέν. Ο Δήμος Καρίστου ειδικά, ό,τι ήταν να δώσει για το... ό,τι ήταν να δώσει, το έχει δώσει και με το παραπάνω. Έχουμε κάνει το καθήκον μας. Βλέπουμε ότι καθημερινά υπάρχουν αντιδράσεις από αλλού. Εμείς θα σταθούμε δίπλα σε όλες τις αντιδράσεις που υπάρχουν, σε όλους τους Δήμους και σε όλους εσάς, γιατί πρέπει να δώσουμε έναν αγώνα. Ο αγώνας αυτός, όπως είπε και ο Δήμαρχος πριν και οι άλλοι που μίλησαν προηγουμένως, έχει τρεις οδούς. Τη νομική, που εγώ δεν την απαξιώ, όπως είπε πριν ο κύριος Δήμαρχος, εγώ νομίζω ότι μπορεί να βγάλει κάποιο αποτέλεσμα. Έχουμε 60 μέρες στη διάθεσή μας για το ΣΤΕ. Εμείς ήδη έχουμε καταθέσει 20 αντιρρήσεις από το Δήμο. Η πολιτική παρέμβαση όπου μας διαβεβαίωσαν οι βουλευτές και ο Περιφερειάρχης ότι θα είναι δίπλα μας και οι κινηματικές. Εμείς απόψε έχουμε μια τηλεδιάσκεψη πάλι με τους συλλόγους και τους φορείς για να δούμε τις περαιτέρω ενέργειές μας. Το Δημοτικό Συμβούλιο με συνεχόμενες αποφάσεις έχει πει φτάνει πια και ότι δεν δεχόμαστε καμία άλλη ανεμογεννήτρια. Για τα 8 πάρκα που συζητάτε απόψε, τα 4 θα μπουν στην Κάριστο. Όσο κάτι είπε ο κύριος Χατζηγιαννάκης πριν για τις ενεργειακές κοινότητες, εδώ υπάρχουν κάποιες ενεργειακές κοινότητες, κύριε Χατζηγιαννάκη, οι οποίες μικρές από ιδιώτες, οι οποίες έχουν θεσμοθετηθεί για να μπουν σε αρχαιολογικούς χώρους και σε χώρους Natura. Όλα αυτά πρέπει κάποτε να τελειώσουν. Εμείς, επειδή ζούμε και το πρόβλημα και το ξέρουμε, εσείς έχετε μια πάρα πολύ ωραία περιοχή. Η Δύρφης είναι ένα βουνό με πολύ μεγάλο κάλος και ομορφιά. Αυτά όλα πρέπει όλοι μαζί να συνεχίσουμε και να δούμε πώς μπορούμε να αγωνιστούμε με τις παρεμβάσεις που θα γίνουν. Εγώ στον κύριο Περιφερειάρχη, όταν είχαμε κάνει τη συνάντηση στην Κάριστο, του είχα κάνει τρεις ερωτήσεις για τις οποίες μου απάντησε και νομίζω μπροστά με την περιφέρεια μπορούμε να πάμε όλοι μας. Σε τι επίπεδο έχει φτάσει η επικοινωνία του με το Υπουργείο για το ραντεβού που θα γίνει με τον κύριο Σκρέκα και με ποιον τρόπο έχει σκοπό η Περιφερειακή Αρχή να βάλει τέλος στον καταστροφικό σχεδιασμό των Δήμων. Γιατί από την περιφέρεια πρέπει να περιμένουμε μια βοήθεια. Και νομική και όπως είπε ο κύριος Χατζηγιαννάκης είναι τα χρήματα πάρα πολλά για να τα υποστεί ένας Δήμος. Εμείς ήδη έχουμε ξεκινήσει όλες αυτές τις διαδικασίες και εν τέλει και τις ενέργειες που θα κάνει η περιφέρεια. Άρα όλοι μαζί νομίζω ότι μπορούμε κάτι να καταφέρουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν θέλω κάτι να συμπληρώσω θα ξαναεπέμβω αργότερα.